Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μεγάλη Παρασκευή σήμερα, ημέρα πένθους, απόλυτου πένθους για την χριστιανοσύνη, αργίας και νηστείας, η μέρα της κορύφωσης του θείου δράματος και σε όλη την Ελλάδα πιστοί βρέθηκαν στις εκκλησίες ανά την χώρα προκειμένου να παρακολουθήσουν την ακολουθία αλλά και την περιφορά του επιταφείου. Παρακολουθήσαμε και σχετικές εικόνες και μάλιστα από την Τίνο. Τώρα σήμερα όλοι οι καταναλωτές ετοιμάζονται κιόλας για το Πασχαλιάτικο, για τις Πασχαλιάτικες αυτές τις ημέρες, αλλά και το Πασχαλιάτικο τραπέζι. Γι' αυτό και η αγορά είχε την τιμητική της. Σύμφωνα με το εορταστικό ωράριο, τα καταστήματα σήμερα άνοιξαν στη μία και η κίνηση ήταν ιδιαίτερα μεγάλη. Μέχρι και τις 7 το απόγευμα, αύριο Μεγάλο Σάββατο, τα μαγαζιά θα λειτουργήσουν από τις 9 μέχρι και τις 3, μέχρι το απόγευμα τα σούπερ μάρκετ. Βέβαια, οι καταναλωτές έχουν ήδη ξεκινήσει τις προετοιμασίες για το εορταστικό τραπέζι. Η Βαρβάκιος αγορά αυτές τις μέρες, βλέπουμε και στους δέκτες μας, έχει την τιμητική της, καθώς όλοι αναζητούν τη φθηνότερη τιμή για τον Νοβελία. Τις προηγούμενες μέρες η κίνηση στη Βαρβάκιο αγορά ήταν σχετικά υποτονική, με τους καταναλωτές περισσότερο να κοιτάζουν παρά να αγοράζουν. Σήμερα όμως η κίνηση ήταν ιδιαίτερα αυξημένη. Η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών όμως έχει μειωθεί σημαντικά και οι περισσότεροι μετά από μια καλή έρευνα αγοράς ψωνίζουν τελικώς ως φαίνεται τα απολύτως απαραίτητα. Πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι λένε ότι θα κάνουν εκπτώσεις φέτος στο Πασχαλινό τραπέζι και δεν θα αγοράσουν ολόκληρο αρνί ή κατσίκι. Το αρνί, να σας πούμε, και το κατσίκι στην Βαρβάκιο αγορά σήμερα κυμαίνεται μεταξύ 5 με 6 ευρώ το κιλό, αντίστοιχες περίπου είναι οι τιμές και στα σούπερ μάρκετ, ενώ στα κρεοπολία η τιμή του κιλού στα αμνοερήφια είναι μερικά ευρώ παραπάνω. Δεν είναι λίγοι πάντως εκείνοι οι οποίοι δηλώνουν ότι μπορεί να φάνε παϊδάκια ή κοτόπουλο ακόμη και την ημέρα του Πάσχα. Ο πρόεδρος της Βαρβακίου, ο κύριος Κλεάνθης Τσιρώνης, τόνισε ότι οι εποχές που ο κόσμος ψώνιζε τσάντες γεμάτες με κρέατα έχει περάσει. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε τι είπε τόσο ο κύριος Τσιρώνης, όσο και άνθρωποι που βρέθηκαν στην Βαρβάκιο αγορά σήμερα, στην οποία πραγματικά υπήρχαν ώρες που δεν έπεφτε καρφίτσα. Κίνηση, εντάξει, μέχρι να ανοίξουν, νομίζω είναι ικανοποιητική η κίνηση. Οι ποσότητες μικρές, το βλέπετε και μόνοι σας. Δεν βλέπεις εκείνο που έβλεπες άλλοτε, τις πατάρες που είχαμε συγηθίσει, ένα αργή στον ώμο και δύο τσάντες, να σου πέφτουνε τα χέρια. Έχουμε το εξής φαινόμενο, να έχουμε μεγάλη επάρκεια φέτος σε ελληνικό προϊόν. Κρέατα είναι πάμπτυνα, ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Ναι. Εντάξει, καλά λένε. Έχετε πάρει εσείς? Τώρα θα πάρω κανένα κατσίκι. Ολόκληρο? Όχι, μισό. Ολόκληρο δεν υπάρχει. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τις πασχαλιάτικες αγορές από τον πλέον κατάλληλο άνθρωπο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Μιχάλης Τσιφάκης, ο πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών, ο οποίος μάλιστα έχετε βγάλει στην Ένωση Καταναλωτών, κύριε Τσιφάκη, και οδηγίες προς ναυτιλωμένους ακριβώς για τους καταναλωτές αυτήν την περίοδο στα είδη τα πασχαλιάτικα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και χρόνια πολλά, κύριε Σαρή. Χρόνια πολλά, κύριε Τσιφάκη. Πιστεύω ότι οι καταναλωτές χρειάζονται την ενημέρωση για να αποφύγουν κάτι το οποίο λόγω marketing και πρόθεσης προϊόντων να μην επιβαρύνουν το οικογενειακό τους προϋπολογισμό. Πάντως, ένα είναι βέβαιο ότι το αρνάκι το κατάπια για μια ακόμα φορά τα μνημόνια. Η φτώχεια και η ακρίβεια. Αυτό είναι πραγματικά σήμερα μια παρατήρηση εύστοχη. Ναι, ναι. Οι αγορές ήταν μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού. Μιλάμε πλέον για κατεψυγμένα προϊόντα, για αγορές κατεψυγμένων προϊόντων, για χοιρινό, για κυμά, για κοτόπουλο. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι δεν δούλεψαν όλες οι αγορές ικανοποιητικά. Δεδομένου ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πολλοί Αθηναίοι έφυγαν είτε προς την επαρχία είτε προς τα νησιά κλπ. Σωστά. Πάντως είναι βέβαιο ότι ήταν περιορισμένες οι αγορές τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Μήπως θα αφήνουν και για την τελευταία στιγμή, κύριε Τσιφάκη? Κοιτάτε, εγώ πιστεύω ότι η λειτουργία αυτές τις μέρες είναι συναγωνισμός. Προς όφελος του καταναλωτή φτάνει να μπει στη διαδικασία έρευνας αγοράς.
Δηλαδή το αρνάκι ξεκινάει από 5,30 και φτάνει μέχρι 7 ευρώ. Mm-hmm. Άρα λοιπόν έχει περιθώρια και πρέπει να εκμεταλλεύεται τις προσφορές των καταστημάτων. Για να πούμε λιγάκι τώρα λοιπόν, τι είναι αυτό που πρέπει να προσέχει κύριε Τσιφάκη μου, προκειμένου να μην την πατήσει κατά το κοινό λεγόμενο, συνολικά στις αγορές αυτές που κάνουμε το Πάσχα. Κοιτάτε κύριε Σαρή, η εποχή που πηγαίναμε σε ένα σούπερ μάρκετ πέρασε αυτή, ανεπιστρεπτή. Άρα λοιπόν, επειδή γίνονται προσφορές από διάφορα σούπερ μάρκετ, μπαίνει ο καταναλωτής στην διαδικασία να αγοράζει μερικά προϊόντα που είναι σε προσφορά από το ένα σούπερ μάρκετ, κάποια άλλα που είναι σε προσφορά από το άλλο σούπερ μάρκετ και ούτω καθεξής. Και αυτό έχει ένα αποτέλεσμα να έχει μια έκπτωση γύρω στο 30% μεσοσταθμικά. Τώρα, η αρχή της αγορές του, και όχι μόνο η αρχή της αγορές του, τα αναγκαία δηλαδή, διαχωρίζει το χρήσιμο από το αχρίαστο, συγκεκριμενοποιεί και την ποσότητα που θέλει να αγοράσει. Και εμπάσχε εδώ νομίζω ότι η κρίση η οικονομική είχε ένα θετικό αποτέλεσμα, ότι ο καταναλωτής έγινε πιο υπεύθυνος, πιο συνειδητοποιημένος, θα το έλεγε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα είδη που αφορά τα δώρα, τις λαμπάδες κλπ. Κλπ, ο κόσμος προτίμησε τα πλέον φθηνότερα. Να συνήθω όμως ότι από την Μεγάλη Τετάρτη μέχρι και σήμερα η Ένωση Καταναλωτών σε συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα ενημέρωνε τους επιβάτες που ταξίδευαν με πλοία από το πιο λιμάνι της χώρας, από τον Πειραιά, σε ό,τι αφορά τα διαιτημένα προϊόντα και τη χάρτα δικαιωμάτων των επιβατών. Επειδή ήσασταν κάτω, κύριε Τσιφάκη, θα ήθελα λίγο να μου δώσετε και μία εικόνα από το λιμάνι του Πειραιά, το τι, ποια ήταν η κατάσταση σήμερα. Όσοι κατέβηκαν σήμερα στο λιμάνι του Πειραιά χωρίς εισιτήριο, επέστρεψαν στο σπίτι τους. Δεν έπεσε κατά την κοινό συνεχόμενο καρπίτα. Όλα τα πλοία και του αργοσυρονικού και για κυκλάδες και οτιδήποτε άλλο προορισμό έφυγαν τα πλοία να κουβούσαν με πληρότητα, με πρωτόκολλο. Άρα λοιπόν, αυτό είναι πρωτόκολλο βέβαια, έτσι, για τις μέρες που ζούμε. Δηλαδή δεν υπήρχε εισιτήριο παραδείγματος χάρη για Έγινα. Ή για ύδρα ή για σπέστες. Προτίμησαν κυρίως κοντινούς προορισμούς, κύριε Τσιφάκη. Ναι, βεβαίως. Αυτό το οποίο πληροφορούμε τώρα, πριν από λίγο συγκεκριμένα, κύριε Σαρή, είναι ότι σχεδόν τα ξενοδοχεία των νησιών του Αρουσαρονικού είναι κατάμεστα, γεμάτα. Ήταν η πρώτη επιλογή, το πιο κοντινό, να πληρώσω όσο το δυνατόν λιγότερα για τη μετάβασή μου ουσιαστικά. Ακριβώς, επειδή το κόστος, ας πούμε, για μια κοντινή απόδραση, έτσι, είναι πάθινο. Αλλά και πιο πολλοί πήγαν ως φιλοξενούμενοι, έτσι. Mm-hmm. Ή αυτοί οι οποίοι έχουν κάποια αξιολογική κατοικία στα νησιά αυτά. Πάντως, υπήρχε μια πρωτόγνωρη για μένα. Δηλαδή, μπορώ να σου πω ότι σε σχέση με πέρσι υπήρχε μια αύξηση γύρω στο 6,5%. Μάλιστα. Αυτό δεν είναι τυχαία τα νούμερα, καταλαβαίνετε. Αυτό είναι θετικό. Βέβαια, δεν ξέρω και αύριο αναμένεται περίπου η ίδια κατάσταση να επικρατήσει. Ίσως λίγο πιο χαλαρά θα είναι τα πράγματα. Τώρα θα είναι πιο χαλαρά και την Κυριακή του Πάσχα ακόμα πιο χαλαρά. Μάλιστα. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι κινήθηκε σχετικά και η αγορά, αλλά πιο πολύ ο κόσμος ο οποίος απέδρασε από το κοινό νάστη, έτσι, και επέλεξε νησιά ή επαρχία. Μάλιστα. Πάντως, πιστεύω ότι κινήθηκε και η αγορά, δηλαδή υπήρξε τζίρος, το πω έτσι. Αλλά ήταν πολύ προσεκτικός ο καταναλωτής, ακόμα και στα εισιτήρια των αυτοκρατικών συγκοινωνιών, κύριε Σαρή, σας πληροφορώ ότι πήγαινε από γραφείο σε γραφείο και από την εταιρεία για να πετύχει την καλύτερη τιμή. Μάλιστα. Και έτσι πρέπει, κύριε Τσιφάκη, αυτό δεν είναι πάντοτε που φωνάζετε κι εσείς από την πλευρά σας. Πάντοτε να ψάχνουμε για το φθηνότερο. Πάντοτε να κάνουμε καλή έρευνα αγοράς. Εμείς το τα λέγαμε έτσι από χρόνια τώρα. Γνωρίζετε πολύ καλά. Βεβαίως. Αλλά έρθει μια εποχή έτσι τώρα που ο καταναλωτής οφείλει για να αυτοπροστατεύσει το παγκυκλό του εισόδημα και δεν η απάντηση πολλών επιβατών, ταξιδιωτών. Ήταν, κοίταξε, συγκεκριμένα θα σας πω, είχα συνομιλία με τον συμβουλευτή, ότι είχαμε κάτι στην άκρη, κάποιες οικονομίες, φεύγουμε τώρα, αυτά είναι τα τελευταία μας. Δηλαδή ο κόσμος έχει ανάγκη να ξεφύγει λόγω της κρίσης κατάστασης που ζούμε, καταλαβαίνετε. Έστω για δύο μέρες, το καταλαβαίνουμε απόλυτα, έστω κύριε Τσιφάκη. Για δύο μέρες, και Μεγάλη Τρίτη έχουμε την επιστροφή των εκδρομέων, βέβαια. Μάλιστα.
Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να ευχηθούμε καλή Ανάσταση να έχετε. Καλή Ανάσταση. Και εμείς να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, να πάμε στα της μεταφοράς που είπαμε σήμερα, στα της εξόδου μάλλον, από τις μεγάλες πόλεις και από την Αθήνα βέβαια, από εδώ. Γέμισαν οι δρόμοι, γέμισαν τα λιμάνια, γέμισαν τα κτέλ. Με κάθε μέσο λοιπόν εγκατέλειψαν οι εκδρομείς του Πάσχα την πρωτεύουσα της Αθήνας, ακόμη με έναν καιρό ο οποίος αν και ήταν άστατος, καθώς είχαμε και κάποιες βροχούλες αναπεριόδους, ήταν ιδιαίτερα ζεστός, αυξημένη η ροή της επιβατικής κίνησης στα κτέλ Κηφισού και Λιωσίων, στο σταθμό των τρένων στη Λαρίση, στο λιμάνι του Πειραιά και στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Τις μέρες αυτές έχουμε και αλλαγές των δρομολογίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς και είναι σημαντικό να το γνωρίζετε. Σήμερα τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ κινούνται σε πρόγραμμα Σαββάτου. Τα δρομολόγια των γραμμών που εξυπηρετούν το αεροδρόμιο, τα κτέλ και το λιμάνι του Πειραιά παρόλα αυτά είναι ενισχυμένα. Στο μετρό τα δρομολόγια θα γίνονται ανά 7 με 10 λεπτά, ενώ δεν θα ισχύσει η δίωρη παράταση λειτουργίας, να το έχετε υπόψη. Δηλαδή στις 12 το βράδυ τελειώνει το μετρό. Τα δρομολόγια του ΙΣΑΠ γίνονται ανά 10 μισό λεπτά. Στο τραμ τα δρομολόγια μέχρι και τις ούτως ή άλλως γίνονται ανά 20 με 25 λεπτά περίπου, ενώ δεν θα ισχύσει και στο τραμ η δίωρη παράταση, άρα τα τελευταία δρομολόγια γύρω στη μία τελειώνουν. Αύριο Μεγάλο Σάββατο τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα κινούνται με πρόγραμμα Κυριακής, εκτός από τα δρομολόγια των γραμμών που εξυπηρετούν το κέντρο της Αθήνας, το αεροδρόμιο, τους σταθμούς ΚΤΕΛ και το λιμάνι του Πειραιά που επίσης θα είναι ενισχυμένα. Σύμφωνα με το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΑ, τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα βρίσκονται στα αμαξοστάσια αύριο στις 11 το βράδυ και τα τελευταία δρομολόγια θα γίνουν στις 10, ενώ η κυκλοφορία των νυχτερινών δρομολογίων θα ξεκινήσει από τη 1:30 στον προαστιακό. Αναστέλλονται δρομολόγια στο τμήμα Αθήνα-Χαλκίδα-Χαλκίδα. Αθήνα και πάλι, ενώ σε μετρό και ΙΣΑΠ τα δρομολόγια θα είναι ανά 10,5 λεπτά στη γραμμή 1 και ανά 10 λεπτά στις γραμμές 2 και 3. Ανά 25 λεπτό πλέον θα είναι τα δρομολόγια του τραμ. Για αυτούς τώρα οι οποίοι θα επιλέξουν να μετακινηθούν με τα τρένα ή τρένοσε μέχρι και το πρώτο πρωινό δρομολόγιο του Μεγάλου Σαββάτου αυξάνει τη χωρητικότητα των αμαξοστοιχειών. Θα πέσει μετά βέβαια η κίνηση ήδη από το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα. Είχαμε απαγόρευση, για να έρθουμε λίγο και στις εθνικές οδούς, είχαμε απαγόρευση της κίνησης φορτηγών αυτοκινήτων πάνω από 1,5 τόνο. Παρόλα αυτά ήταν μέχρι το απόγευμα η απαγόρευση. Υπήρξαν περίοδοι σήμερα που πραγματικά η κίνηση ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, κυρίως τα προβλήματα σημειώθηκαν στην Αθηνών Κορίνθου και δει στον Ασπρόπυργο, στα Διόδια, όπου κάποια στιγμή οι ουρές ξεπέρασαν τα 10 χιλιόμετρα. Παρ' όλα αυτά, εν συνεχεία ομαλοποιήθηκε η κατάσταση. Περίπου 92.000 αυτοκίνητα είχαν περάσει από τα Διόδια της Ελευσίνας μέχρι και το απόγευμα περίπου στις 7 η ώρα. Αντίστοιχα, από τα Διόδια των Αφιδνών πέρασαν περίπου 84.000 αυτοκίνητα και πάλι μέχρι αργά το απόγευμα, μέχρι τις 6 με 7. Γενικότερα ήταν ιδιαίτερα μεγάλη η έξοδος σήμερα και ήταν μια καλή ευκαιρία και ο καιρός συνέδραμε σε αυτό προκειμένου να αφήσουν οι συμπολίτες μας από την Αθήνα όσο μπορούν την πόλη προκειμένου να βγουν λίγο στην επαρχία και να περάσουν αυτές τις Άγιες ημέρες. Να αλλάξουμε τώρα θέμα και να έρθουμε στην οικονομική επικαιρότητα. Περιμένουμε οι Ευρωπαίοι να βοηθήσουν την Ελλάδα με τα οικονομικά της προβλήματα και θεωρούμε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μπορεί να διαδραματίσει έναν υποστηρικτικό ρόλο, δήλωσε αξιωματούχος του Αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος μάλιστα θέλησε και ζήτησε επιτακτικά να διατηρήσει την ανωνυμία του. Θα εξετάσουμε, είπε, κάθε ενδεχόμενη συμφωνία με ανοιχτό μυαλό. Λίγες μέρες τώρα πριν από την νεαρινή σύνοδο του Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας, την επόμενη εβδομάδα είναι, με την συμμετοχή και χωρών μελών της Ευρωζώνης, επιβεβαιώνεται έτσι ότι το ζήτημα του ελληνικού χρέους θα βρεθεί στο συγκεκριμένο τραπέζι και εκεί ενδεχομένως να πάρθουν και ιδιαίτερα σημαντικές αποφάσεις για τη χώρα μας.
τη θέση ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μπορεί να παίζει υποστηρικτικό ρόλο στο ελληνικό πρόγραμμα, εξέφρασε ανώτατος αξιωματούχος του Αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών, όπως μετέδωσε το γαλλικό πρακτορείο. Ο ίδιος αξιωματούχος τόνισε ότι η Αμερικανική κυβέρνηση θα κρατήσει ανοιχτό μυαλό για ένα νέο δάνειο του Ταμείου προς την Ελλάδα. Κοιτάμε προς τους Ευρωπαίους για να βοηθήσουν την Ελλάδα και να επιλύσουν τα οικονομικά της προβλήματα και πιστεύουμε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μπορεί να παίξει υποστηρικτικό ρόλο, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο εν λόγω αξιωματούχος, συμπληρώνοντας «θα εξετάσουμε οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία με ανοιχτό μυαλό». Τόνισε δε ότι η Αμερικανική κυβέρνηση βρίσκεται σε στενή επαφή με τους Ευρωπαίους. Ο αξιωματούχος μιλούσε υπό καθεστώς ανωνυμίας σε δημοσιογράφους εν ώψη και της Συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αλλά και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Οι δηλώσεις αυτές φρενάρουν ως φαίνεται σενάρια που έχουν κυκλοφορήσει στο παρελθόν για άσκηση βέτο από πλευράς της Αμερικανικής κυβέρνησης σε ενδεχόμενη συμφωνία. Λίγο νωρίτερα, η Κριστίν Λαγκάρτ επανέλαβε την πάγια θέση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ότι δηλαδή είναι απαραίτητη η ελάφρυνση του ελληνικού χρέους. Η ίδια τόνισε τη θέση του Ταμείου ότι η συμφωνία για τη βιωσιμότητα του χρέους πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανόνες του Ταμείου. Όπως εξήγησε, προκειμένου να μπορεί να προτείνει στο ΔΣ του Ταμείου τη συμμετοχή του στο ελληνικό πρόγραμμα, πρέπει να γίνουν γνωστές και οι τεχνικές λεπτομέρειες της αναδιάρθρωσης του χρέους και το επίπεδο δέσμευσης από τους πιστωτές της Ελλάδας για την εφαρμογή της. Υπογράμμισε δε πως την απόφαση του Μαΐου συμπεριλαμβάνονταν μια σειρά τεχνικών αναδιάρθρωσης του χρέους, η οποία όμως παρουσιάζονταν με πολύ γενικό τρόπο και χωρίς λεπτομέρειες, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τους κανόνες για την ανάλυση της βιωσιμότητάς του που πρέπει να συνοδεύει κάθε πρόγραμμα. Greek authorities understand that it's not a question of more austerity, it's a question of better reforms that would actually sustain the economy going forward. So the IMF is certainly not asking for more austerity, and what we are asking for is sensible, balanced pension reforms that will simply implement decisions that were made back in 2016 by the Greek authorities themselves. Η Λαγκάρτ επιχειρεί με κάθε τρόπο να πιέσει την Ευρώπη να προχωρήσει τα μέτρα για το χρέος και οι επαφές της στο παρασκήνιο μέχρι και τη σύνοδο του Ταμείου 21 και 22 του μήνα αναμένεται να συνεχιστούν. Με κοινή υπουργική απόφαση τώρα των Υπουργείων Οικονομικών και Οικονομίας καθορίζονται και επίσημα πλέον, το περιμέναμε, οι κατηγορίες των καταστημάτων, επιχειρήσεων και επαγγελματιών που θα πρέπει απαραίτητα μέσα στους επόμενους τρεις μήνες να έχουν εγκαταστήσει μηχανήματα POS προκειμένου να δέχονται κάρτες πλαστικές πληρωμές. Στην κατηγορία αυτή έχουν μπει ουσιαστικά όλοι εκείνοι οι κλάδοι οι οποίοι θεωρούνται ότι έχουν τάση προς την φοροδιαφυγή βάσει βέβαια των στοιχείων της εμπειρίας που έχουν δείξει οι έλεγχοι και τα πρόστιμα που έχουν πέσει στο παρελθόν, ενώ όσοι δεν θα συμμορφωθούν μέχρι μέσα στο επόμενο τρίμηνο θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα. Υποχρεωτικά POS θα πρέπει να εγκαταστήσουν μέχρι και τις 12 Ιουλίου και να δέχονται συναλλαγές με πλαστικό χρήμα 85 επαγγέλματα λιανικής πώλησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με την υπουργική απόφαση. Σε διαφορετική περίπτωση θα επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 1.500 ευρώ στον επαγγελματία. Στη λίστα με τα επαγγέλματα και τις επιχειρήσεις περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η ΔΕΗ, η ΕΙΔΑΠ, ο ΟΤΕ, ηλεκτρολόγοι, υδραυλική, συνεργεία και αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, μανάβικα, κρεοπολία, ψαράδικα, ξενοδοχεία, εστιατόρια, ταβέρνες, καφετέριες, μπαρ, καταστήματα ειδών ένδυσης και υπόδυσης, φαρμακεία, τουριστικά γραφεία, φροντιστήρια, ιδιωτικά σχολεία, βρεφονηπιακή και παιδική σταθμή, γιατροί, μηχανικοί, λογιστές, δικηγόροι, καταστήματα διασκέδασης και αναψυχής, κουρία και άλλα. Μας τα έχουν μπερδέψει όλα και δεν ξέρουμε τι ξημερώνει. Αυτό το χειρότερο πράγμα. Τίποτα, δεν έχω κάρτα, ψωνίζω κανονικά. Είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει αφορολόγητο είναι το ίδιο. Απλά πληρώνουμε χωρίς αντίκρισμα. Με την κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών και Οικονομίας καθορίζονται οι κατηγορίες των επαγγελμάτων και επιχειρήσεων που υποχρεούνται μέσα στους τρεις μήνες που έχουμε μπροστά μας να εγκαταστήσουν POS και να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα. Είναι οι λεγόμενες κατηγορίες εκείνες επιχειρήσεων και επαγγελματιών που φαίνεται να έχουν σύμφωνα με τα στοιχεία τάση προς την φοροδιαφυγή. Όσοι προβούν σε έναρξη δραστηριότητας κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30 ημερών
πρώτης παρέλευσης της ημερομηνίας αυτής οφείλουν να συμμορφωθούν εντός 4 ημερών από τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης. Όσοι προβούν σε έναρξη δραστηριότητας ή στη σχετική μεταβολή μετά την παρέλευση της προθεσμίας οφείλουν να συμμορφωθούν μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ή την μεταβολή. Στους παραβάτες θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.500 ευρώ, το οποίο θα μειώνεται στο μισό αν καταβληθεί μέσα σε 30 ημέρες. Στο εξωτερικό μας δελτίο τώρα, η ισχυρότερη μη πυρηνική βόμβα που διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ερήφθη χθες στο Ανατολικό Αφγανιστάν με στόχο τους τρομοκράτες του Ισλαμικού κράτους. Όπως ανακοινώθηκε από την Αμερικανική κυβέρνηση, η έκρηξη εξόντωσε τουλάχιστον 36 τζιχαντιστές και κατέστρεψε υποδομές και μεγάλες ποσότητες όπλων και πυρομαχικών, τις οποίες διέθεταν σε υπόγειες στοές. Είμαι πραγματικά υπερήφανος για τους στρατιωτικούς μας. Είναι μια νέα επιτυχία, δήλωσε από την πλευρά του, σχολιάζοντας αυτήν την επίθεση, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Τη μητέρα όλων των βομβών έριξαν στην επαρχία Νανγκαρχάρ του Αφγανιστάν οι Ηνωμένες Πολιτείες, έχοντας ως στόχο τις σύραγγες και τα σπήλαια που χρησιμοποιεί το Ισλαμικό κράτος στην περιοχή Ατσίν. Κατά την επίθεση, σκοτώθηκαν τουλάχιστον 36 τζιχαντιστές, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας του Αφγανιστάν, ενώ καταστράφηκε η βάση τους. We targeted a system of tunnels and caves that ISIS fighters used to move around freely. The United States takes the fight against ISIS very seriously, and in order to defeat the group, we must deny them operational space, which we did. The United States took all precautions necessary to prevent civilian casualties. Ο κρατήρας που δημιουργήθηκε από την έκρηξη της βόμβας υπολογίζεται ότι έχει διάμετρο πάνω από 100 μέτρα, καθώς εξεράγει σε ύψος μερικών μέτρων από το έδαφος. Οτιδήποτε υπήρχε στο σημείο εξαϊλώθηκε. This is about the size it would be. Some 30 feet long, about 22,000 pounds. This is actually pulled out of the back of a C-130 by a parachute and then cut loose to free fall to the earth, somewhere around 3 miles. Being guided by GPS. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο αρνείται ότι η επίθεση ήταν πράξη εκδίκησης, παρά το γεγονός ότι το περασμένο Σάββατο στην ίδια περιοχή σκοτώθηκε ένας Αμερικανός στρατιωτικός, μέλος του 7ου Τάγματος των Ειδικών Δυνάμεων. Ο Μάρκ Ντε Αλενκάρ σκοτώθηκε από εχθρικά πυρά, ενώ η μονάδα του έκανε επίθεση κατά του ISIS. Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι δεν διέταξε προσωπικά την εκτόξευση της βόμβας, αλλά ήταν καταρχήν απόφαση των αρμόδιων στρατιωτικών διοικητών. Did you authorize it, sir? Everybody knows exactly what happened. So, and what I do is I authorize my military. We have the greatest military in the world, and they've done a job as usual. So, we have given them total authorization, and that's what they're doing. And, frankly, that's why they've been so successful lately. Η εκτόξευση αυτής της βόμβας πάντως στέλνει και το μήνυμα προς τη Βόρεια Κορέα αλλά και το Ιράν, κράτη παρείες με πυρηνικά προγράμματα, ότι θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με ομή βία. Δεν είναι τυχαία και τα μηνύματα που στέλνει ο Τραμπ τις τελευταίες ημέρες για τον Κιμ Γιονγκ-ουν. Και όλα αυτά μετά από τους 59 πυράβλους Tomahawk που εκτόξευσαν δύο αμερικανικά αεροπλώνα φόρα στη Μεσόγειο με στόχο τη βάση Αλ-Σαριάτ, πραγματοποιώντας την απειλή του Τραμπ ότι κάτι πρέπει να γίνει με τον Άσαντ, και έπληξαν αεροσκάφη, καταφύγια αεροσκαφών, εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων και πολεμικών εφοδίων, αποθήκες πυρομαχικών, θέσεις αντιαεροπορικής άμυνας, αλλά και επίγεια ραντάρ. I was sitting at the table, we had finished dinner, we're now having dessert. And we had the most beautiful piece of chocolate cake that you've ever seen. And I said, Mr. President, let me explain something to you. This is during dessert. We've just fired 59 missiles, all of which hit. Η βόμβα που έπεσε στο Αφγανιστάν δοκιμάστηκε πρώτη φορά τον Μάρτιο του 2003 στη Φλόριντα. Έχει ισχύ όσο 23 πύραυλοι Tomahawk και για το λόγο αυτό αποκαλείται η μητέρα όλων των βομβών. Στην Τουρκία τώρα, στην τελική ευθεία για το δημοψήφισμα μπαίνει ο Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος δεν χάνει ευκαιρία και συνεχίζει τις επιθέσεις του απέναντι στην Ευρώπη με αναφορές και στην Ελλάδα. Οι δημοσκοπήσεις παρόλα αυτά δείχνουν ότι το ναι και το όχι είναι πάρα πολύ κοντά στα όρια του στατιστικού λάθους. Λίγο πριν από το δημοψήφισμα της Κυριακής, που θα καθορίσει και την επόμενη ημέρα για την Τουρκία σε εσωτερικό και διεθνές επίπεδο, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κλιμακώνει τη διχαστική ρητορική του σε μια προσπάθεια να πείσει τους ψηφοφόρους να στηρίξουν το ναι, χωρίς να χάνει ευκαιρία να επιτίθεται στην Ευρώπη, εκτοξεύοντας απειλές. Ευρώπη
Pazar akşam sesimizi duyacak. Ο Τούρκος πρόεδρος κάλεσε τους υποστηρικτές του να δώσουν την Κυριακή μια ηχηρή απάντηση στη Δύση. Batıya güzel bir cevap verin. Bakın bugün Batı'nın bütün dergilerinde, gazetelerinde bu kardeşinize yine hepsi büyük bir saldırı içerisinde. Ama Türkçeyi bu arada öğrendiler ha. Για μία ακόμη φορά αναφέρθηκε στη νύχτα της απόπειρας πραξικοπήματος, επαναλαμβάνοντας την ιστορία με τον ξενοδόχο που του πρότεινε να τον περάσει με σκάφος στα ελληνικά νησιά προκειμένου να τον γλιτώσει. Burada yakın adalar var. Ben sizi hızlı yatım var. Onunla o adalara götüreyim. Kendisine teşekkür ettim. Dedim ki o topraklarda esir olmaktansa kendi topraklarımda ölürüm demiştim. Το βρετανικό περιοδικό Economist αναφέρει ότι τα τελευταία χρόνια υπό την εξουσία του Ερντογάν η Τουρκία έχει οπισθοχωρήσει και ότι αυτή την Κυριακή η χώρα μπορεί να αποκαταστήσει την πορεία της. Όπως σημειώνεται, το ΝΕ θα δημιουργούσε έναν σουλτάνο του 21ου αιώνα με ελάχιστους περιορισμούς από το Κοινοβούλιο και θα καταδίκαζε την Τουρκία σε μια εκλεγμένη δικτατορία του Προέδρου Ερντογάν. Ενώ αντίστοιχες ανησυχίες εκφράζονται από όλα τα μεγάλα διεθνή δίκτυα. The Yes campaign using at times some government funding. They're getting a lot of airtime in the media and on the newspapers. And the No campaign has complained of intimidation, beatings, threats of violence, and saying that they aren't getting their voice out there on stage. Διφορούμενα τώρα είναι τα αποτελέσματα από εταιρεία σε εταιρεία δημοσκοπήσεων στην Τουρκία για το δημοψήφισμα, με όλες να καταλήγουν στο συμπέρασμα της οριακής διαφοράς υπέρ του ενός ή του άλλου αποτελέσματος. Πάμε τώρα να δούμε και την πρόγνωση για τον καιρό για αύριο, Μεγάλο Σάββατο, αλλά και την Κυριακή του Πάσχα από τον μετεωρολόγο τον Γιάννη Καλιάνο. Θα ξεκινήσουμε και θα ξυπνήσουμε με πολύ μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια για τις περισσότερες περιοχές της χώρας και στο Ιόνιο και στα επιρροτικά τμήματα και στις περισσότερες περιοχές του Αιγαίου. Όμως προς το απογευματάκι του Μεγάλου Σαββάτου, ο καιρός θα καταστεί άστατος κυρίως στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά τμήματα. Όπως βλέπουμε χαρακτηριστικά στους δέκτες μας, από το ύψος της Θεσσαλίας και βορειότερα, ο καιρός θα είναι άστατος και κυρίως όμως τα πιο ορεινά και ημιορεινά τμήματα. Δεν πρόκειται να επηρεαστούν, τουλάχιστον με τελευταία στοιχεία, επιδεινές και παραθαλάσσιες περιοχές, ενδεχομένως προς το βράδυ, προς την Ανάσταση να ψυχαλίσει. Να βρέξει τοπικά βέβαια σε κάποια τμήματα της βόρειας υπηρετικής Ελλάδος και σε χαμηλότερα υψόμετρα. Γενικά θα είναι καλός ο καιρός και όσο πιο νότια τόσο καλύτερος, με τον υδράγιο στους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Και αυτό που ενδιαφέρει όλο τον κόσμο είναι τι θα γίνει την Κυριακή πια του Πάσχα, ημέρα του Πάσχα. Εγώ θα έλεγα λοιπόν όσοι από τους φίλους τηλεθεατές μας παρακολουθούν αυτή την ώρα και μένουν ή θα πάνε σε χωριά υψομέτρου πάνω από τα 400 μέτρα περίπου και υψηλότερα, από τα 400 μέτρα και υψηλότερα, να είναι προετοιμασμένοι και να ψήσουν νωρίς το αρνί τους, διότι φαίνεται ότι στις ορεινές και ημιρωνές περιοχές υπηρετικής Ελλάδος, είναι αυτό που λέμε, καρμπών καιρός, θα εκδρωθούν πρόσχερες μπόρες από το μεσημεράκι της Κυριακής και στη συνέχεια δεν δίνουν υποψηφιότητα οι παιδινές και παραθαλάσσιες περιοχές. Ωστόσο, από το απόγευμα προς βράδυ της Κυριακής του Πάσχα, φαίνεται ο καιρός θα καταστεί άστατο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Από όλους εμάς, να έχετε μια όμορφη νύχτα.